Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα στην καρδιά του καλοκαιριού, μεσούντος του Θέρους. Εμείς είμαστε εδώ, οι ρυθμοί και η επικαιρότητα ποτέ δεν σταματούν. Οι ειδήσεις συνεχώς έρχονται στο προσκήνιο, μια νέα πραγματικότητα. Για να πιάσουμε λίγο και το νήμα από την αρχή, αυτή την ώρα γίνεται μια σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Αργότερα θα υπάρχουν και νέες ανακοινώσεις, ενδεχομένως και μήνυμα του Πρωθυπουργού σχετικά με τις εξελίξεις με τον κορονοϊό. Οι ειδικοί και οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Όλα αυτά και την υπόλοιπη επικαιρότητα συζητούμε. Περνώ απευθείας στον Περιφερειακό Σύμβουλο, εντεταλμένο σύμβουλο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε θέματα αθλητισμού και πολιτισμού, τον κύριο Γρηγόρη Παπαϊμανουήλ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κιωσέ. Καλησπέρα και σε όλους και όλες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή από τους δέκτες της τηλεόρασης στα Αρβορείο Ελλάδος. Να ευχηθούμε όντως έναν καλό μήνα. Υγεία πάνω απ' όλα. Είναι, όπως είπατε στον πρόλογό σας, η κατάσταση λίγο κρίσιμη αυτή τη στιγμή και αυτή η σύσκεψη που γίνεται υπό τον Πρωθυπουργό νομίζω ότι θα δείξει το δρόμο πώς θα πορευτούμε από εδώ και πέρα, γιατί έβλεπα και εγώ εχθές ότι στις 20 Ιουλίου είχαμε 11 κρούσματα και την 1η Αυγούστου είχαμε 110, είχαμε δηλαδή μια αύξηση 100%. Και αν ακολουθηθούν τα μαθηματικά μοντέλα που βλέπαμε και την πρώτη περίοδο της καραντίνας με τη γεωμετρική αύξηση, γεωμετρική πρόοδο ας πούμε, των κρουσμάτων, θεωρώ ότι πρέπει να δείξουμε λίγη σοβαρότητα, λίγη πειθαρχία. Είναι προς σωστή κατεύθυνση τα μέτρα που παίρνονται και με τη χρήση της μάσκας. Μπορεί κάποιοι να δυσανασχετούν, μπορεί κάποιοι να λένε διάφορα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει με σοβαρότητα να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δεν είναι ούτε προσβλητικό, ούτε χάνουμε την ελευθερία μας αν βάλουμε τη μάσκα, ειδικά στους κλειστούς χώρους, εκεί που πρέπει είμαστε πολύ περισσότερο προσεκτικοί. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά, αρκεί να δείξουμε αυτή την ατομική ευθύνη και τη συλλογική βέβαια ευθύνη, όπως κάναμε και στην πρώτη φάση αυτής της πανδημίας. Θεωρείτε ότι χάθηκε η μπάλα, κύριε Παπαϊμανουήλ, ότι πήγαν καλά τα πράγματα όλοι λέμε στην αρχική περίοδο, κάπου εκεί στον Μάρτιο, στην καραντίνα, έγινε ένα lockdown το οποίο οι επιπτώσεις το οποίο στην οικονομία θα φανούν, εικάζω εγώ, στο προσεχές χρονικό διάστημα, ήδη έχουν φανεί κάποιες επιπτώσεις, αλλά μπροστά μας είναι και άλλες εξελίξεις. Θεωρείτε ότι μετά από αυτή τη μεγάλη θυσία, αυτή η χαλάρωση που επικράτησε τους πρώτους μήνες, άνοιξαν και τα σύνορα, ήταν ένα λάθος, η αρχή του κακού, να το θέσω έτσι? Κοιτάξτε, κύριε Κιωσέ, όταν είσαι 3 μήνες κλεισμένος και πραγματικά έχεις χάσει τον τρόπο ζωής σου μέχρι τότε, έχεις χάσει την καθημερινότητά σου, πολλοί έχουν χάσει τη δουλειά τους. Άλλοι άνθρωποι κινήθηκαν με άλλο σύστημα στη δουλειά τους, μέσω διαδικτύου, μέσω τηλεδιασκέψεων. Έρχονται τα πάνω κάτω. Και είναι λογικό όταν βγαίνεις από αυτή την καραντίνα να διεκδικείς ξανά την ελευθερία σου. Και τις κοινωνικές σου αναστροφές. Κυρίως, ναι, και τις κοινωνικές αναστροφές, να βρεις τους φίλους σου, τους συγγενείς σου που ενδεχομένως στερήθηκες όλους αυτούς τους μήνες. Είναι λογικό, εντάξει, να μην έχεις την ίδια πειθαρχημένη στάση. Πιστεύω ότι γίνανε και κάποια λάθη, τα οποία όμως επειδή είναι ένα πειραματικό και πρωτόγνωρο ο στάδιο, όλα αυτά που συμβαίνουν δεν νομίζω ότι έχουμε μια πεπατημένη και ξέραμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Δεν έγιναν δηλαδή, θεωρώ, εσκεμμένα. Και επειδή όντως και στην Ελλάδα ο τουρισμός, όπως λέμε, είναι η βαριά βιομηχανία, ακολουθήθηκαν κάποια μοντέλα τα οποία ίσως δεν φάνηκε στην πράξη ότι δεν ήταν πετυχημένα. Ότι δηλαδή άνοιξαν τα σύνορα, μετά ξανακλείσαν, έγιναν μετά περισσότεροι έλεγχοι, ενώ στην αρχή δεν γινόντουσαν αρκετοί έλεγχοι στις πύλες εισόδου. Αυτοί οι έλεγχοι ενδεχομένως θα έπρεπε από την αρχή να ήταν όταν θα μπαίνει ο τουρίστας στη χώρα μας να έχει το πιστοποιητικό ότι δεν είναι θετικό στον κορονοϊό και να μπορεί να κάνει απρόσκοπτα τις διακοπές του και ίσως να μην επιβαρυνόμασταν ως χώρα εμείς εξ ολοκλήρου, όπως έγινε το πρώτο διάστημα, τα έξοδα των τεστ που γίνανε εκείνη την περίοδο. Πάντως, χωρίς να είμαστε ειδικοί και μόνο αυτό, σε αυτό το κουστούμι δεν θέλουμε να μπούμε όλοι όσοι συζητάμε και σε δημόσιο λόγο περί αυτών των θεμάτων, οι ειδικοί είναι αυτοί, εμείς ακολουθούμε τις υποδείξεις των ειδικών, αλλά διαβάζουμε και τα νούμερα και βλέπουμε ότι, για παράδειγμα, όντως στην αρχή του καλοκαιριού υπήρχαν πολλά θετικά κρούσματα στις πύλες εισόδου και λιγότερα στο εσωτερικό της χώρας. Τώρα βλέπουμε ότι τα κρούσματα στις πύλες εισόδου είναι περιορισμένα, μονός αριθμός διάβασα στην χθεσινή επιδημιολογική έκθεση, αλλά υπάρχουν πολλά διάσπαρτα κρούσματα σε μεγάλα αστικά κέντρα
τα οποία έχει χαθεί η χνηλάτιση επαφών όταν τα συγκεκριμένα κρούσματα είναι διάσπαρτα και βλέπουμε και πολλές εστίες κρουσμάτων όπως στη γειτονική Καβάλα, το οποίο δεν μπορούμε να το αφήσουμε και αυτό ασχολίαστο, ότι σε μια εταιρεία όπου εργάζονται 122 άνθρωποι, 24 άτομα ήταν, 22 εργαζόμενοι συν 2 επαφές ήταν θετικές στον κορονοϊό. Ναι, όλα αυτά σίγουρα πρέπει να μας προβληματίσουν, πρέπει να μας κάνουν να σκεφτούμε σοβαρά, όπως είπα και με πειθαρχία από εδώ και πέρα, τις κινήσεις μας, αλλά όχι να μας πανικοβάλλουν. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο πανικός δεν είναι καλός σύμβουλος σε αυτές τις περιπτώσεις και θα συμφωνήσω μαζί σας και αυτό περί ειδικών. Δεν μπορούμε να γίνουμε όλοι ειδικοί. Και όπως την πρώτη περίοδο εμπιστευθήκαμε τους ειδικούς, θεωρώ ότι πρέπει να το κάνουμε και τώρα. Είχε πει στην τελευταία του ενημέρωση ο κύριος Τσιόδρας, μετά την άρση των μέτρων, ότι είναι καλό να μην ξαναβγω εγώ να μιλήσω. Και αν βγω, σημαίνει ότι κάτι ενδεχομένως θα έχει σοβαρέψει. Ακούγεται τελευταία ότι ενδεχομένως να επιστρέψει αυτή η καθημερινή ενημέρωση. Άρα φαίνεται ότι σοβάρεψε το πράγμα ή σοβαρεύει. Ή ως ένας κόδωνας κινδύνου, κάποιος τον κρούει, γιατί ακριβώς, αν δεν κρούεται ο κόδωνας. Λοιπόν, μπορεί να είναι δύσκολη περίοδος, γιατί είμαστε, όπως είπατε, στο μέσο του θέρους, στο πικ του καλοκαιριού και αυτή την περίοδο, κακά τα ψέματα, όλες οι επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού είναι το κομβικό σημείο που, αν θέλετε, θα βγάλουν τα έξοδα της χρονιάς, να το πούμε απλά και κατανοητά. Θα μπορέσουν να εξασφαλίσουν τις απαραίτητες εκείνες οικονομικές απολαβές, να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του χειμώνα. Πολλοί άνθρωποι που εργάζονταν ήδη έχουν χάσει τη δουλειά τους, γιατί εκεί που ένας ξενοδόχος μπορεί να παίρνει 50 άτομα προσωπικό, παίρνει τώρα 10 ή 5. Είναι και τα καταστήματα εστίασης. Το ίδιο γίνεται και με τα καταστήματα εστίασης. Μπορεί κάποιο μαγαζί να απασχολούσε 15-20 σερβιτόρους και τώρα να του φτάνουν 3 με 4 ή 5. Αυτά είναι όλα πραγματικά, όπως είπατε και εσείς στον πρόλογό σας, θέματα που θα φανούν στην πορεία ότι έχει αντίκτυπο αυτή η πανδημία και στην οικονομία μας, όπως βέβαια σε όλες τις οικονομίες όλων των χωρών που έχουν πληγεί, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, δεν μιλάμε μόνο για την Ελλάδα ή την Ευρώπη. Το ζητούμενο βέβαια πάνω απ' όλα είναι η υγεία των πολιτών, η υγεία των συνανθρώπων μας. Άρα και τώρα θεωρώ ότι προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και να αφήσουμε κατά μέρος κάποιες θεωρίες συνωμοσίας. Μπορεί να μην έχουν γίνει πάντοτε τα καλύτερα και ας πούμε τα πιο αποτελεσματικά πράγματα ή να μην έχουν πάρθει τα καλύτερα μέτρα, όπως στην αρχή αυτό που είπαμε για με τα σύνορα, το άνοιγμα και το κλείσιμο των συνόρων. Αλλά ας είμαστε λίγο επιεικείς και ας μην κάνουμε τους ειδικούς επί παντός επιστητού. Θεωρώ ότι αυτοί που ασχολούνται με το θέμα είναι άνθρωποι σοβαροί, έχουν την επιστημονική κατάρτιση. Θεωρώ ότι είναι πάνω απ' όλα πατριώτες Έλληνες και δεν θέλουν το κακό της χώρας. Δεν θέλουν δηλαδή να βλάψουν την οικονομία και το κάνουν επίτηδες ή για να μας περάσουν κάποια άλλα πράγματα που ακούγεται. Θεωρώ ότι το πρώτιστο, ας πούμε, ενδιαφέρον τους και το νιάξιμό τους είναι να προστατέψουν την υγεία του πληθυσμού. Να μην γίνουμε Ιταλία, αν θέλετε, ή Ισπανία, ή αυτά που βλέπαμε στις τηλεοράσεις και βλέπουμε ακόμα στις ΗΠΑ, που υπάρχει μια τεράστια αύξηση και των κρουσμάτων και των απολειών ζωής συνανθρώπων μας. Ας είμαστε προσεκτικοί, ας τηρούμε και ας εφαρμόζουμε τα μέτρα, ακόμα και στους χώρους λατρείας που έτσι ανακοινώθηκε για αυτόν τον μήνα ότι είναι απαραίτητη η χρήση της μάσκας, ας είμαστε προσεκτικοί. Πρώτε μάλλον για τις ευπαθείς ομάδες, για τους ηλικιωμένους. Αυτό, δηλαδή, ας είναι λίγο προσεκτικοί και οι μεγαλύτεροι συνάνθρωποι μας, οι γονείς μας, οι παππούδες μας, οι γιαγιάδες μας, γιατί τους έχουμε ανάγκη. Και είναι κρίμα αν νοσήσουν να έχουμε απώλειες, ενώ θα μπορούσαμε να τις έχουμε αποφύγει. Σε προσωπικό επίπεδο, μία καθημερινή μέρα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πώς έχει αλλάξει, κύριε Παπαϊμανουήλ? Έχουν δημιουργηθεί διαφορετικές προκλήσεις ή διαχειριζόμαστε τα πράγματα απλά με μία διαφορετική σκοπιά? Κοιτάξτε, αυτό που μας χαρακτηρίζει από την αρχή της διοίκησης, τουλάχιστον ένας χρόνος τώρα εγώ που ολοκληρώνεται αυτές τις ημέρες από την ημέρα που αναλάβαμε την διοίκηση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, είναι η σοβαρότητα, είναι η αποφυγή λαϊκιστικών πολιτικών. Υπάρχει, αν θέλετε, ένας τρόπος, ένα μοντέλο άσκησης διοίκησης που δεν λέμε πολλά λόγια, προσπαθούμε να είμαστε ολιγόλογοι αλλά να κάνουμε δουλειά
Και αυτό νομίζω ότι φαίνεται και το βλέπουν οι πολίτες μας, δηλαδή οι συμπολίτες μας, το να εκφράζουμε προθέσεις είναι κάτι ανέξοδο, να λέμε παχιά λόγια. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό, το θέμα μας είναι η ουσία. Θεωρώ λοιπόν ότι παρόλη την κρίσιμη περίοδο από τον Φεβρουάριο και μετά που ενέσκυψε το πρόβλημα με την πανδημία του κορονοϊού, έχουμε προλάβει να κάνουμε πράγματα, έχουν δρομολογηθεί πράγματα και σε επίπεδο υποδομών και σε επίπεδο υγείας. Δηλαδή, πραγματικά η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι τρίτη στην Ελλάδα στην χορήγηση κονδυλίων για την περίθαλψη των συνανθρώπων μας. Και θα μείνω εδώ και στο νοσοκομείο της Δράμας που έχουν δεσμευτεί και έχουν ξεκινήσει οι διεργασίες με το ποσό των 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Για πρώτη φορά δηλαδή έχει γίνει κάτι τέτοιο και για τον εσωτερικό και για τον εξωτερικό εξοραϊσμό του χώρου του νοσοκομείου μας και με τις απαραίτητες υποδομές. Νομίζω λοιπόν ότι στο κομμάτι της διοίκησης μπορεί να έχουν αλλάξει κάποια πράγματα όσον αφορά τον τρόπο άσκησης, γιατί πλέον όπως τα περιφερειακά συμβούλια που μέχρι πρότινος γινόντουσαν με τηλεδιάσκεψη, τώρα κάναμε το τελευταίο διαζώσεις. Τώρα δεν ξέρω αν εξελιχθεί η κατάσταση πάλι έτσι, αν θα αλλάξουμε. Είπαμε, είναι μια κατάσταση που πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα πάντοτε. Η ταχύτητα προσαρμογής. Το συμβούλιο του Ιουλίου έγινε διαζώσεις και βρεθήκαμε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ξανά όλοι οι συνάδελφοι στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στην Κομωτινή, που είναι η έδρα της περιφέρειας. Από εκεί πέρα υπάρχει μια καλή συνεργασία του Περιφερειάρχη με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία. Έχουν αντιμετωπιστεί οι περιπτώσεις που είχαν μια έξαρση όπως στην Ξάνθη και ιδιαίτερα στο Δήμο του Εχίνου με σοβαρότητα. Ο κύριος Χαρδαλιάς επισκέφθηκε την περιοχή αρκετές φορές. Υπάρχει, αν θέλετε, μια καλή συνεργασία. Το θέμα που αναφέρατε πριν με την Καβάλα μας απασχολεί και θέλει προσοχή. Νομίζω όμως εκεί η περιφερειακή μας αρχή, οι συνάδελφοι, ο κύριος Αντωνιάδης, ο αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Πολίτης που είναι και γιατρός, έχουν συνεχή επαγρύπνηση και είναι κοντά στον πληθυσμό, στους συμπολίτες μας και εδώ στη Δράμα, αλλά και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες. Ο Κώστας Βενετίδης που είναι αντιπεριφερειάρχης υγείας είναι συνεχώς επιποδός και έχουμε τακτική επικοινωνία και με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη σε θέματα υγείας, τον κύριο Βενετίδη. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια κατάσταση που αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την κατάσταση και είναι υπό έλεγχο τα πράγματα και θεωρώ ότι θα κρατηθεί σε αυτό το επίπεδο, δεν θα ξεφύγουμε περισσότερο, έτσι. Έχω καταλάβει και ο κόσμος ότι είναι σοβαρά τα πράγματα και δεν πρέπει να κάνουμε πράγματα που ενδεχομένως θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή των συμπολιτών μας. Επειδή αναφερθήκατε σε μια σειρά πολιτικών, το επόμενο ερώτημα είναι αν αυτή η πανδημία είναι και μια αιτιολογία, αν κάποια πράγματα πάνε πίσω. Και το λέω αυτό διότι ασκούντες πολιτικοί έχουν κάποια χρονοδιαγράμματα. Πέραν των χρονοδιαγραμμάτων έχουν και ένα πρόγραμμα με το οποίο έχουν εκλεγεί, όπως και η δική σας παράταξη, η Περιφερειακή Αρχή του Τόπου υπό τον Χρήστο Μέτιο εξελέγει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτή η πανδημία μπορεί να είναι και μια αιτιολογία για να πάνε πίσω κάποια σημαντικά θέματα τα οποία απασχολούν. Και δεν λέω αιτιολογία υπό την έννοια της δικαιολογίας του να κρύψω το πρόβλημα κάτω από το χαλί, είτε πραγματικά είτε και τυπικά. Κοιτάξτε, ρεαλιστικά σίγουρα αυτή η κατάσταση έχει αλλάξει κάποια πράγματα και ενδεχομένως κάποια να τα έχει πάει και πίσω. Αλλά για μας δεν θα χρησιμοποιηθεί ποτέ ως δικαιολογία ότι αν κάτι δεν γίνει. Mm-hmm. Για να εξηγούμε, στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, που με αφορά και προσωπικά, μέσα στη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ο Περιφερειάρχης ήρθε και υπέγραψε τα τεύχη δημοπράτησης για να ξεκινήσει το έργο του κυκλικού κόμβου, του roundabout όπως λέμε, στη διασταύρωση του Ξηροποτάμου. Την ίδια μέρα επίσης υπέγραψε τα τεύχη δημοπράτησης με τον εργολάβο για την κατασκευή της γέφυρας στο Παρανέστη, που συνδέει το οδικό δίκτυο Δράμα και Ξάνθη. Επίσης έχουν ξεκινήσει οι δρόμοι προς τον Ευρωκόπη, προς το Τσάνι, προς το Βόλακα και έχουν ολοκληρωθεί τα έργα. Έχουν γίνει πάρα πολλοί καθαρισμοί ρεμάτων που πλέον είναι στην δικαιοδοσία της περιφερειακής μας ενότητας, της περιφέρειας γενικότερα. Επίσης τα θέματα
τα πιο έτσι, σημαντικά, αν θέλετε, που μας ενδιαφέρουν σαν δράμα αυτό του κάθετο άξονα, δράμα Αμφίπολη, που ναι μεν δεν είναι της περιφέρειας, είναι θέμα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Ο Περιφερειάρχης είχε επανειλημμένως συναντήσεις με τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, τον βουλευτή Σερών, για να ξεκινήσει αυτό το έργο. Βρίσκεται και εκεί το πράγμα σε ένα καλό δρόμο και εμείς δεσμευθήκαμε ως περιφέρεια ότι τουλάχιστον το κομμάτι μας αφορά τα 11 χιλιόμετρα μέχρι τα όρια του νομού Δράμας με τον νομό Σερών εκεί στη Μαυρολεύκη και τη Συμβολή. Ναι. Εμείς έχουμε δεσμεύσει ποσό και για τις μελέτες και για την κατασκευή του έργου σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα τώρα όμως νομίζω ότι το Υπουργείο προχωράει τα πράγματα και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Σε προσωπικό επίπεδο είστε ένας περιφερειακός σύμβουλος, εκλεγμένος με την Περιφερειακή Αρχή, είστε όμως και ένας άνθρωπος δραστήριος. Μπαίνετε μέσα στο αυτοκίνητο, πάτε είτε προς Θεσσαλονίκη, είτε προς Καβάλα για να πάτε Ξάνθη, για να πάτε Κομωτινή που λέτε ότι πάτε για τα περιφερειακά συμβούλια. Την αίσθηση της απομόνωσης την αισθάνεστε, διότι για παράδειγμα αυτά τα 36 χιλιόμετρα μέχρι την Καβάλα, τα σχεδόν 36 γιατί δεν φτάνεις μέσα στην Καβάλα, είναι λίγο ζόρικα, όπως και το να πας στη Θεσσαλονίκη, αυτά τα χιλιόμετρα μέχρι την Αμφίπολη είναι λίγο ζόρικα και μετά νιώθεις ότι κινείσαι. Την έχετε εσείς αυτή την αίσθηση και όταν την έχετε την αίσθηση, τι λέτε σε πρακτικό επίπεδο, πώς θα τη διορθώσουμε επιτέλους, διότι ξέρετε, είναι ένα πάγιο πρόβλημα. Έρχονται περιφερειάρχες, φεύγουν περιφερειάρχες, έρχονται αρχές, έρχονται πολιτικοί, αλλά αυτό το πρόβλημα παραμένει. Θα ήμουνα εκτός τόπου και χρόνου αν έλεγα ότι δεν τη νιώθω έτσι, θα ζούσα σε έναν άλλο κόσμο και για το δράμα Θεσσαλονίκη και για το δράμα Καβάλα. Το δράμα Καβάλα είναι ένα άλλο κομμάτι που αφορά την περιφέρεια. Εκεί έχουμε πάρει απόφαση, έχει μπει στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων. Αυτό το κομμάτι θα το κάνει η περιφερειακή μας αρχή. Ήδη το έχει ξεκινήσει το κομμάτι των απαλωτριώσεων από τα φανάρια του Σταυρού εκεί στον Αμυγδαλαιώνα μέχρι και τις Κρινίδες. Και το σημαντικότερο είναι ότι υπάρχει μελέτη. Υπάρχει ο κωδικός εξασφαλισμένος με τα 70 περίπου εκατομμύρια ευρώ για την ολοκλήρωση αυτού του έργου, το ξεκίνημα και την ολοκλήρωση, το οποίο θα είναι με 4 λωρίδες, 2 λωρίδες να πηγαίνουμε, 2 να ερχόμαστε με νησίδα στη μέση. Θα είναι ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Τώρα, από εκεί και πέρα, σίγουρα κάποια πράγματα εδώ με τον κορονοϊό που ήταν να προχωρήσουν, δηλαδή ήδη η διαδικασία των απαλωτριώσεων έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί. Πήγε πίσω. Πήγε πίσω γιατί δεν μπορούσαν να βρουθούν άνθρωποι μαζί, δεν μπορούσαν να γίνουν τα διοικητικά δικαστήρια για να λυθούν αυτές οι διαφορές. Καταλαβαίνετε, είναι κάποια πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν παράλληλα με το έργο για να προχωρήσει. Το θετικό όμως είναι ότι είναι τα χρήματα δεσμευμένα και η μελέτη ολοκληρωμένη. Θεωρώ ότι και πιέζουμε και ο Περιφερειακός προς αυτή την κατεύθυνση να γίνουν όσο το δυνατόν γρηγορότερο. Αν θέλετε και για εμάς, ας πούμε, και για πρακτικούς λόγους να το πάρουμε, θέλουμε να το δείξουμε ότι αυτό το έργο ολοκληρώνεται. Το άλλο επίσης που είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό με το φυσικό αέριο, που ήδη έχει ξεκινήσει μια διαδικασία υποβολής αιτήσεων για να δει και η ΔΕΠΑ το ενδιαφέρον που υπάρχει. Πάντως η Δράμα είναι στις πρώτες πόλεις που το έργο θα αρχίσει μέχρι το τέλος του 2020. Και για να αποσαφηνίσουμε λίγο το πράγμα, μιλάμε για επιχειρήσεις, για οικιακούς καταναλωτές. Μιλάμε για οικιακή χρήση και για επιχειρήσεις. Υπάρχουν, θα βγουν και σταδιακά κάθε έτος, θα βγαίνουν και θα λέει πόσα, για πόσα νοικοκυριά και για πόσες επιχειρήσεις. Πάντως συνολικά οι ωφελούμενοι νομίζω είναι γύρω στις 3.000 εδώ στη Δράμα. Και εδώ μιλούμε για εξοικονόμηση κόστους και φυσικά αυτό μία. Αυτό είναι ένα έργο πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο μας και είναι πολύ ευχάριστο που η Δράμα είναι στους πρώτους νομούς που θα ξεκινήσει το έργο. Ειδικότερα σε ορεινές περιοχές όπου ξέρουμε πόσα χρήματα δίνουν οι καταναλωτές για να θερμαρθούν το χειμώνα. Δεν το συζητάμε. Η Δράμα είναι άρθρο πρώτο για μας αυτό το θέμα. Έχουμε το Δήμο Νευροκοπείο εκεί, αυτό που αναφέρεται με τη θερμοκρασία, αλλά και άλλοι ορεινοί Δήμοι, και ο Δήμος Παρανεστίου και ο Δήμος Προσοτσάνης που έχει ορεινά. Αλλά όλους μας αφορά. Ο νομός Δράμας γενικότερα έτσι πρέπει να ολοκληρώσει το έργο με το φυσικό αέριο. Χρονοδιάγραμμα υπάρχει. Υπάρχει μέχρι το 22 νομίζω ολοκλήρωση του έργου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λόγια, αλλά θεωρώ ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει. Να τελειώσει και νωρίτερα. Γιατί υπάρχουν οι υποδομές, περνάει μέσα από την πόλη, υπάρχουν οι υποδοχές, να συνδεθούν ας πούμε και τα νοικοκυριά.
Θεωρώ ότι αυτό θα είναι ένα πολύ κομβική σημασία έργο για την καθημερινότητα των συμπολιτών μας, που θα ελαφρύνει και την τσέπη τους. Στην καθημερινότητα των συμπολιτών θα μείνουμε. Στο πρόγραμμα της δικής σας περιφερειακής αρχής, τα έργα που εκτελούνται σε αυτά που λίγο έχουν μείνει πίσω και σε θέματα του δικού σας χαρτοφυλακίου, θεμάτων αθλητισμού και πολιτισμού. Θα περάσουμε όμως τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να τα πούμε όλα στη συνέχεια εδώ στο Star Βορείου Ελλάδος.